Καλησπέρα για άλλη μια φορά στην E3 2013. Αυτή τη φορά έχουμε μια ψιλοέκπληξη, κυρίως για τους αναγνώστες, διότι έχουμε ένα άτομο μαζί, το οποίο δεν το έχουμε συστήσει κακώς τόσο καιρό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτό που λέει: όπου σηκώσει μια πέτρα σε αυτόν τον πλανήτη, θα βρει Έλληνα. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τη Μαριλένα την Παπακώστα, η οποία η πρώτη μας γνωριμία, να το πούμε έτσι σαν μικρό ιστορικό, ήταν μέσω τη Sony Music για την έκθεση στην Game On, με τα παλιά τα ρέτρο που έγινε στο Γκάζι. Λοιπόν, η Μαριλένα τα τελευταία δύο χρόνια, 1,5. Δύο. Είναι στην Tecmo Koei και μάλιστα δεν είναι απλά στην Tecmo Koei. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας, PR, marketing για όλη την Ευρώπη και όλες τις πάλι περιοχές. Λοιπόν, καταρχήν να σε καλωσορίσουμε στο Intern και επίσης στην πρώτη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πες μας λίγο τι έχουμε φέτος από εσάς, κυρίως και στο περίπτερο της Tecmo Koei φέτος στην Ιθρή. Όποιος έρθει, δηλαδή, τι παιχνίδια είδε. Το βασικό παιχνίδι που δείχνουμε φέτος είναι το Yaiba. Είναι ένα spin-off του Ninja Gaiden, της σειράς του Ninja Gaiden. Είναι μια συνεργασία μεταξύ Team Ninja και του Keiji Inafune από Dead Rising, Mega Man κτλ. Της εταιρείας της Concept και ενός άλλου studio development, Spark. Αποφάσισε ο καθένας, νομίζω, να φέρει τα δυνατά του σημεία στο παιχνίδι, οπότε έχουμε Ninja από τη δική μας πλευρά, Zombie από την πλευρά του Inafune και ένα πάρα πολύ graphic novel look και ένα έντονα contrast, δυνατά χρώματα, πάρα πολύ humor από την πλευρά της Spark. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο γενικά, εγώ προσωπικά γελάω κάθε φορά που το παίζω γιατί είμαι και λίγο VA, τέλος πάντων, στην κατάλληλη εταιρεία γι' αυτό. Επίσης έχουμε το Dead or Alive 5 Ultimate, που είναι μια ενισχυμένη έκδοση του Dead or Alive 5 που βγήκε νωρίτερα πέρυσι. Έχει καινούργιους χαρακτήρες, κάποιους από παλιότερα Dead or Alive και κάποιους που έρχονται από το Virtua Fighter. Καινούργια stages, τώρα πώς το λένε το stages στα ελληνικά, έχω ξεχάσει, είμαι και δύο χρόνια επίπεδα έξω. Πίστες, okay. Καινούργια επίπεδα και έχουν κάνει και πολλές αλλαγές στις κινήσεις όλων των προϋπάρχοντων χαρακτήρων, οπότε είναι ένα καινούριο παιχνίδι. Πολλοί μας ρωτάνε γιατί δεν το βγάζουμε σαν DLC για να μπορέσουν να το κατεβάσουν σαν έξτρα όσοι έχουν πάρει το Dead or Alive 5. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε γιατί είναι τεράστιες αλλαγές που έχουν γίνει, οπότε είναι αδύνατον. Και το άλλο είναι το Dynasty Warriors 8, το 8ο core game στη σειρά του Dynasty Warriors. Δεν έχουμε πάρα πολλές αλλαγές εκεί. Το βασικό είναι ότι έχουν επανασχεδιάσει όλα τα επίπεδα. Τέλεια, θυμάμαι. Όλα τα επίπεδα λοιπόν έχουν κοιτάξει κάποια... Θέλανε να δούνε πώς θα μπορούσε να ήταν η Κίνα στο 200 μετά Χριστόν, όποτε είναι τοποθετημένο το παιχνίδι. Και κάνανε πάρα πολλές αλλαγές στο σχεδιασμό των επιπέδων. Δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Μέχρι στιγμής οι φαν που το έχουν δει τουλάχιστον είναι ενθουσιασμένοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι κι εμείς. Φαντάζομαι πέρα από αυτό το τριών παιχνιδιών δεν μπορούμε να πούμε τίποτα και ιδιαίτερα σε ρώτησα και πριν εκτός κάμερας βέβαια, αλλά φαντάζομαι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ούτε για next gen ό,τι ετοιμάζεται, είτε παιχνίδια που έρχονται πιο μετά έτσι. Ουσιαστικά με αυτά τα τρία πότε είμαστε σε κυκλοφορία, η πρώτη ερώτηση. Και το δεύτερο, αν μπορείς να μας πεις, αν έχεις μια εικόνα έστω, το πότε θα έχουμε κάποιο καινούριο παιχνίδι ή κάποιο παιχνίδι από εσάς για τη νέα γενιά. Το Dead or Alive 5 Ultimate έρχεται το Σεπτέμβριο. Και το Dynasty Warriors 8 έρχεται στις 12 Ιουλίου στην Ευρώπη. Το Yaiba θα κυκλοφορήσει στο πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς, 2014 δηλαδή. Θεωρώ μετά το Φλεβάρι κάποια στιγμή. Και τώρα για την επόμενη γενιά σίγουρα θα κάνουμε κάποια πράγματα, γιατί γενικά σαν εταιρεία είμαστε πάντα στην αρχή των νέων συστημάτων. Ήμασταν στο Vita, είχαμε πολλά launch games και στο Wii U. Οπότε πιστεύω ότι σίγουρα θα είμαστε και με το PS4 και το Xbox One από τους πρώτους. Απλά ακόμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε ανοιχτά. Λοιπόν, είσαι μακριά από την Ελλάδα. Τυπικά φαντάζομαι ότι θα έρχεσαι. Έτσι. Μια φορά. Λοιπόν, είσαι μακριά από την Ελλάδα. Πώς βλέπεις από τη δική σου την πλευρά την ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή, δηλαδή με τα προβλήματά της, με τα κουλά της, με το μέγεθός της και μέσα σε όλα αυτά και στην κρίση. Δηλαδή, ποια είναι η εικόνα και της Tecmo γενικότερα, αλλά και η δική σου έτσι όπως το βλέπεις. Για μας η ελληνική αγορά δεν ήταν ποτέ πάρα πολύ μεγάλη, γιατί κυρίως τα περισσότερα παιχνίδια μας είναι πολύ niche. Είναι για συγκεκριμένο κοινό, το οποίο ειδικό ενδιαφέροντος δεν ήταν πολύ μεγάλα στην Ελλάδα. Νομίζω είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία με το Warriors Legends of Troy. Επειδή ήταν Legends of Troy, οπότε είχε το ελληνικό μια σύνδεσμο εκεί πέρα για μας. Το Dead or Alive πήγε καλά.
Και τα Ninja Gaiden γενικά πάνε καλά λόγω franchise. Τώρα η ελληνική αγορά ήταν πάντα μικρή σε σχέση με τα υπόλοιπα μεγέθη. Νομίζω ότι είναι από τις αγορές που δεν έχουν πέσει τόσο πολύ συγκριτικά το τελευταίο χρόνο με όλες τις υπόλοιπες της Ευρώπης. Αν γι' αυτό οφείλεται η γενικότερη κρίση στην Ευρώπη ή αν οφείλεται ότι οι Έλληνες gamers είναι πολύ σταθεροί στα πράγματα που αγαπάνε, δεν ξέρω. Και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μας απαντήσει, είναι λίγο ειδική περίπτωση. Βλέπουμε πάρα πολλά παιχνίδια, κυρίως από τη Sony τον τελευταίο καιρό, και υπάρχουν προσπάθειες για πολλά studios να έρθουν κάποιοι τίτλοι στα ελληνικά. Δηλαδή, είτε ελληνικές φωνές, εντάξει, φαντάζομαι ότι μιλάμε για πολύ μεγάλες παραγωγές, είτε με ελληνικούς υπότιτλους. Υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο κατά κύριο λόγο τώρα μιλάμε και ψέματα, εξαρτάται κυρίως από τα κομμάτια τα οποία θα μπορέσει να πουλήσει η ελληνική αντιπροσωπεία, έτσι. Ναι. Βλέπεις να υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο, κυρίως για τα μεγάλα σας franchises? Εγώ φυσικά θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό. Για αυτονόητα. Αλλά δεν ξέρω άμα θα μπορέσει να γίνει. Προς το παρόν, μεταφράζουμε μόνο στις τέσσερις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες. Οπότε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά. Και ιταλικά σε κάποια παιχνίδια. Αλλά δεν μεταφράζουμε σε παραπάνω. Οπότε τα ελληνικά δεν ξέρω αν θα ήταν ποτέ τόσο μεγάλες πωλήσεις στην Ελλάδα για να μπορέσουν να το στηρίξουν σαν επίπεδο localization. Το προσπαθώ, βέβαια. Ας το ελπίσουμε. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση, επειδή όλη η E3 φετινή έχει να κάνει κυρίως με τα νέα μηχανήματα, έτσι θα παρακολουθούν τη συνέντευξη τύπου και όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει. Έχεις κάποια ένδειξη από τους ανθρώπους από τα στούντιό σας που δουλεύουν γενικότερα με όλη αυτή την κατάσταση που έχει γίνει με το DRM, με το multiplayer επιπληρωμή, με το κυρίως το πρόβλημα που φαίνεται να έχει η Microsoft σε πρώτη φάση, με όλα αυτά τα κλειδώματα? Ποιο είναι το feeling από τους ανθρώπους που δημιουργούν τα παιχνίδια της Tecmo4A? Έχεις μιλήσει δηλαδή καθόλου να σου πούνε ποιες είναι οι σκέψεις τους, κάποιες αποφάσεις της εταιρείας σχετικά με το αν θα κλειδώσετε τα παιχνίδια ή όχι, κυρίως στο PlayStation 4 που είπε η Sony ότι είναι στο χέρι του publisher και του developer? Έχετε κάποια εικόνα σε αυτή τη στιγμή? Προς το παρόν όχι, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα βγουν τα δικά μας παιχνίδια σε επόμενη γενιά. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που έχουν κάνει τα στούντιο ακόμα. Εγώ θα προτιμούσα να μην είναι κλειδωμένα. Προσωπικά, αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Προσπαθήσω να την περάσω κι αυτή, θα δούμε. Δεν ξέρω, σίγουρα θα την πω πάντως. Αλλά δεν έχουμε κάτι ακόμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρώτη συνέντευξη στο Nintendo. Καλή συνέχεια στην έκθεση. Εμείς τα λέμε στην Αθήνα.